Αρνητικά ήταν και τα rapid test για κορονοϊό, στα οποία υποβλήθηκαν τα 12 μέλη του πληρώματος του κουρασγερόπλοιου Mines Effex από τον ΕΟΔΗ. Το πολυτελές πλοίο έφτασε στον Πειραιά τα ξημερώματα της Τρίτης, έχοντας προκαλέσει συναγερμό στις ελληνικές υγειονομικές αρχές. Οι 12 άνθρωποι που βρέθηκαν οριακά θετικοί στον κορονοϊό στο πρώτο τεστ στο Ηράκλειο είχαν μπει σε καραντίνα, ενώ υποβλήθηκαν και σε δεύτερο τεστ στη διάρκεια της επιστροφής στον Πειραιά, το οποίο ήταν και αυτό για όλους αρνητικό. Κλιμάκιο του ΕΟΔΗ μπήκε στο πλοίο και προχώρησε σε rapid αλλά και μοριακά τεστ ώστε να είναι σίγουρο το αποτέλεσμα. Τα γρήγορα τεστ ήταν όλα αρνητικά και εφόσον δεν προκύψει κάτι άλλο, όπως για παράδειγμα ένα θετικό μοριακό τεστ ή κάποιο κρούσμα COVID-19 μεταξύ των σχεδόν 1.000 επιβατών και των εκατοντάδων μελών του πληρώματος, το πλοίο θα συνεχίσει κανονικά το πρόγραμμά του. Το εν λόγω κουρασγερόπλοιο ήταν αυτό που εγκαινίασε για φέτος την κρουαζιέρα και για πολλές εταιρείες του κλάδου ήταν ένα τεστ για να φανεί αν λειτουργούν τα υγειονομικά πρωτόκολλα εν μέσω πανδημίας. Σύμφωνα με τα όσα έχουν διαρρεύσει, τα πρώτα τεστ βγήκαν θετικά, πιθανόν λόγω αμφιβόλου ποιότητάς τους. Να σημειωθεί πως και οι 12 ήταν ασυμπτωματικοί.